Εμένα με ανησυχήσατε γιατί διάβαζα στην ΕΝΙΠΑΙΚ τις προηγούμενες ημέρες και σας πήρα τηλέφωνο να ρωτήσω γιατί οι κατώτατες συντάξεις είναι στο στόχαστρο των δανειστών και είναι το ένα μου ζητούμενο. Και το δεύτερο ζητούμενο είναι αυτό το οποίο στη συνέχεια εσείς μου στείλατε ως μήνυμα και αναρτήσατε και στην ΕΝΙΠΕΚ, δηλαδή η ανησυχία των συνταξιούχων από τη δήλωση, όπως λέτε, γρίφο του υφυπουργού του κυρίου Τσακλόγλου αναφορικά με τις συντάξεις. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει? Στη χθεσινή του ενημέρωση σε μια συνέντευξη σε συνάδελφό σας τον κύριο Κατοίκο στον γυρεκάτοικο ελεύθερο τύπο, ενώ ξέρουμε ότι ο νόμος επιβάλλει στην κυβέρνηση από 1η-1η-23 να αυξήσει κύριες και επικουρικές συντάξεις μέχρι το ύψος του πληθωρισμού, ακόμη και ο κύριος Στρατηγός, ο συναδέλφος σας στη Βουλή προχθές είπε ξέρουμε, ξεπαγώνουν, θα τις αυξήσουμε. Ήρθε χθες ο κύριος υφυπουργός, ο οποίος μας έχει συνηθίσει σε δυσάρεστες εκπλήξεις. Ενθυμίστε πριν ένα χρόνο τι είχε κάνει με τις συντάξεις χειρίας που πήγε να τις κόψει και μάζεψε την εγκύκλιο πίσω με μια παρέμβαση του Πρωθυπουργού και πάγωσε η εγκύκλιος. Εχθές δήλωσε στον συνάδελφο τον κύριο Κατοίκο το εξής. Γνωρίζουμε, λέει, ότι οι επικουρικές συντάξεις αναπροσαρμόζονται διαφορετικά, με διαφορετικό τρόπο. Το λέει ο νόμος πώς αναπροσαρμόζονται οι συντάξεις. Θα πάρουν όλες 6-7% ανάλογα με τον πληθωρισμό. Μπορεί να πάρουν και 9%. Διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε χθες ότι θα κλείσουμε το 2022 με 8,9. Μπορεί και 9,1. Άρα θα πάρουν αύξηση όλες οι συντάξεις, 8-9%. Έρχεται χθες λοιπόν και λέει ότι οι επικουρικές θα αναπροσαρμοστούν με διαφορετικό τρόπο. Διαβάζω στη σελίδα 18 του ελεύθερου τύπου. Φοβάμαι ότι επειδή σε δύο περιπτώσεις είχε βγάλει εγκυκλίους που δημιουργούσαν μεγάλο κακό στους συνταξιούχους, σε ΣΥΠΑ την εγκύκλιο για τις χείρες και τους αναπήρους, και θεωρώ ότι πρέπει να ασχοληθεί πάλι ο κύριος Υπουργός να εγγύθει ότι δεν θα αυξηθούν μόνο οι κύριες συντάξεις, αλλά και το 1.300.000 επικουρικές συντάξεις που έχουν χάσει από την πρώτη χρονιά του μνημονίου, το 2010, το 70%, όλες οι επικουρικές συντάξεις. Γι' αυτό σας στείλαμε και την ανακοίνωση και βεβαίως από τότε που βγάλαμε την ανακοίνωση έχουμε πάρει πολλές ανησυχίες συνταξιουχικών οργανώσεων γιατί ο κύριος Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαφοροποιεί τις κύριες από τις επικουρικές συντάξεις και λέει, διαβάζω πάλι τρίτη φορά, είναι διαφορετικός ο τύπος αναπροσαρμογής των επικουρικών. Μα το πώς θα αυξηθούν το λέει η νόμος και αφορά όλες τις συντάξεις. Γι' αυτό σας στείλαμε τη σχετική ανακοίνωση για να προλάβουμε. Θεωρώ ότι θα είναι το κυρίαρχο θέμα στη εβδομάδα που αρχίζει σήμερα, γιατί διαφορετικά θα αυξηθούν μόνο οι κύριες συντάξεις, δεν ξέρω και με ποιους όρους, και όχι οι επικουρικές, κάτι που είναι παραβίαση του νόμου και δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση και ο κύριος Υφυπουργός θέλουν να παραμείνουν παγωμένες οι επικουρικές συντάξεις που είναι παγωμένες 12 χρόνια, κυρία Δουλγεράκη. Μάλιστα. Να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο νέος τύπος αναπροσαρμογής. Γιατί πάντα στους τύπους και στους αλγόριθμους χάνουμε το μέτρημα, κύριε Μητρόπουλε, και το ξέρετε. Όχι, απλώς λέει ο τύπος με τον οποίο αναπροσαρμόζονται οι επικουρικές είναι διαφορετικός. Ο νόμος λέει συγκεκριμένα πως αναπροσαρμόζονται όλες οι συντάξεις κατά το ύψος του πληθωρισμού. Το λέει νόμος και το έχουμε στην ιστοσελίδα μας ο νόμος του Βρούτσι. Ο νόμος Βρούτσι, το άρθρο 25, λέει ότι όλες οι συντάξεις αναπροσαρμόζονται κατά το ύψος του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους, το 22. Μάλιστα. Για πάμε τώρα σε εκείνο το άλλο. Οι κατώτατες συντάξεις στο στόχαστρο των δανειστών, λέτε από τη μια, και ζητάτε επαναθέσπιση κατώτατης σύνταξης. Με δύο κουβέντες έχετε την καλοσύνη να μας πείτε τι ακριβώς σημαίνει. Όποιος αναλυτικά θέλει να το δει σαφέστατα μπορεί να πάει αμέσως στην ΕΝΙΠΕΚ. Δεν το συζητάμε. Με το ότι έχουμε βγάλει και έχουμε ολόκληρη ανάλυση ότι πρέπει να επαναθεσπιστούν τα κατώτατα όρια κύριων και επικουρικών. Διότι έχουν καταργηθεί με το τρίτο μνημόνιο επισημότερα και με τον νόμο Κατρούγκαλου. Το ίδιο επαναβεβαίωσε και ο νόμος Βρούτσι. Άρα οι δύο τελευταίοι νόμοι Κατρούγκαλου-Βρούτσι
δεν προστατεύουν τα κατώτατα όρια κύριων και επικουρικών συντάξεων που τα προστάτευαν οι νόμοι προμνημονίων. Για παράδειγμα, στο ΙΚΑ κανένας δεν έπαιρνε σύνταξη κάτω από τα 400-492 ευρώ πρώτο μνημονίο. Τώρα ένας που έχει 15 χρόνια παίρνει εθνική σύνταξη 345 και άλλος που έχει 20 χρόνια παίρνει 384. Άρα 102 ευρώ κάτω από το κατώτατο που ίσχυε πρώτο των μνημονίων. Τι ζητάμε? Να αυξηθούν τα κατώτατα όρια, να υπάρχουν κατώτατα όρια, όπως υπάρχει και κατώτατος μισθός και πράγματι η κυβέρνηση τον αύξησε 2 φορές στην αρχή του έτους και την Πρωτομαγιά με μια σωρευτική αύξηση 9,5%, όπως έχουμε κατώτατο μισθό που τώρα είναι στα 7,13 και σε 5 μήνες θα ξανά έχουμε αύξηση του κατώτατου μισθού επειδή το λέει ο νόμος. Ζητάμε εμείς ως Επιστημονική Ένωση, θεωρούμε ότι είμαστε η παρεμβατικότερη και η μαζικότερη Επιστημονική Ένωση που δεν έχουμε καμία εξάρτηση οικονομική από κόμματα ή φορείς άλλους, ζητάμε να επαναθεσπιστούν τα κατώτατα όρια κύριων και επικουρικών συντάξεων με κατώτατη σύνταξη γύρατος, θανάτου και χειρίας τα 600 ευρώ. Μάλιστα, για να μπορεί τουλάχιστον κάποιος λίγο με αξιοπρέπεια να ζει. Αξιοπρεπώς. Στοιχειοδός αξιοπρεπώς, κυρία Δουλειέρη. Στοιχειοδός αξιοπρεπώς. Σωστά το λέτε. Στοιχειοδός αξιοπρεπώς. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα. Και αν δεν τα ξαναπούμε, εγώ θα είμαι διαθέσιμος. Βέβαια, καλό καλοκαίρι σε όλους τους ακροατές μας, τους πολίτες, τους συνανθρώπους μας. Κάθε καλό σε όλους. Να είστε γερός, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.